327 π.Χ. Άνοιξη. Ο Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδόνας περνάει τον Ειδικό Κάφκασο και κατευθύνεται προς τον Νότο. Πολεμάει κιόλας 10 χρόνια. Βασιλεύει σε όλο το γνωστό αρχαίο κόσμο. Μικρασία, Συρία, Αίγυπτο, Φινίκη, Περσία, τις Ανατολικές Ατραπίες. Πέρα από τον Ινδό ποταμό, απλώνεται η έρημος. Κουρασμένος από τις μάχες, νικημένος από τις κακουχίες, ο στρατός του αρνείται να προχωρήσει. Ο μεγάλος βασιλιάς υποχωρεί και αναστενάζει. Τι κρίμα που δεν έμεινε πια άλλος κόσμος να κατακτήσει. Είμαι εκπαιδευτικός, καθηγητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πρώτο ΤΕΙ Αγίων Αργύρων και από τότε που πρωτοδιορίστηκα άρχισα τα ταξίδια κυρίως στην Ασία, γιατί με τράβαγε αυτή η Ήπειρος. Κάποτε στην Ινδία ένας Αμερικανός μου είπε ότι το βόρειο Πακιστάν είναι παράδεισος για τους ορειβάτες. Πριν το συναντήσω δεν είχα σκοπό να πάω στο Πακιστάν. Το 1994 λοιπόν ξεκινάω και φυσικά φτάνω στην πρωτεύουσα, στο Ισλαμαμπάντ, γυρίζω τις μεγάλες πόλεις, τη Λαχόρη, το Πεσάβα, πηγαίνω στα μουσεία να γνωρίσω την ιστορία αυτής της χώρας γιατί πριν δεν ήξερα τίποτα και εκεί παθαίνω ένα πολιτιστικό σοκ που δεν το περίμενα. Στα μουσεία αυτής της χώρας είδα ελληνικές επιγραφές, είδα ελληνικά νομίσματα, χρυσά και αργυρά, με ονόματα όπως Πανταλέων, Αγαθόκλεια, Καλλιόπη, Ευκρατίδης, Δημήτριος, πάνω από 42 νομίσματα. Δεν είχα ιδέα πότε αυτοί οι βασιλείς βασίλευσαν σε αυτά τα μέρη από το Ιράν, Αφγανιστάν, Τατζικιστάν, Κυργικιστάν, Πακιστάν, μέχρι και τα βάθη της Ινδίας, μέχρι τον σημερινό Γάγκη ποταμό, μέχρι τη σημερινή Πάτνα, την αρχαία πρωτεύουσα των Ινδιών. Σήμερα στα βιβλία της ιστορίας μας, τα βιβλία μάλλον τα σχολικά που διαβάζουν τα παιδιά μας, δεν υπάρχει ούτε μία σελίδα αφιερωμένη σε αυτή την ιστορία των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε αυτά τα μέρη της Κεντρικής Ασίας. Και στη διπλανή αίθουσα ο Πακιστανός ξεναγός μου σύστηνε τον όρθιο Βούδα με το ελληνικό χιτώνα και το αρχαϊκό μυδίαμα σαν Greek style Βούδα. Βούδας με ελληνική τεχνοτροπία. Πότε ήρθε σε επαφή ο ελληνικός πολιτισμός με τον βουδιστικό πολιτισμό? Δεν είχα ιδέα. Ντράπηκα. Βγήκα έξω να αγοράσω ένα βιβλίο. Κύρια αγγλικά, γαλλικά, ιταλική βιβλιογραφία έχουν ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν, στα παζάρια που τριγυρνούσα των πόλεων του Πακιστάν, συστηνόμουν σαν Γιουνάνι. Γιουνάν η Ελλάς, Γιουνάνι οι Έλληνες, από τους Ίωνες της Μικράς Ασίας. Όλη η Ασία μας αποκαλεί με αυτό το όνομα γιατί πρώτοι οι Ίωνες ήρθαν σε επαφή με τους Ασιάτες. Αμέσως οι Πακιστανοί μου λέγανε, α, Σικάντε Ράζαμ, είσαι το παιδί του Σικάντε Ράζαμ και εμείς φέρουμε με υπερηφάνεια το όνομα αυτό του Αλέξανδρου του Μέγα. Πολλοί από τους Πακιστανούς έχουν αυτό το όνομα, οι οποίοι τον θαυμάζουν ακόμα και σήμερα, και μου σύστηναν να πάω προς βορρά μέσα στις χαράδρες των βουνών του Ινδικού Καυκάσου και του Ιμαλαΐου να δω τους συγγενείς μου. Ποιοι συγγενείς? Ο φίλος λέει πως όταν ο μεγάλος βασιλιάς έφυγε για νέες κατακτήσεις στην Ανατολή, άφησε πίσω στα βουνά του Πακιστάν πολλούς στρατιώτες του. Τους είπε να τον περιμένουν πως μια μέρα θα γυρίσει και μέχρι τότε να μην αλλάξουν θρησκεία, γλώσσα, κουλτούρα, ζωή, συνήθειες. Λένε Ναμπέκ. Είμαι από το Πακιστάν. Εικοστρείς αιώνες μετά, τα παιδιά των παλιών πολεμιστών περιμένουν ακόμα να έρθει ο Σικάντερ. Για να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα, στα αδέρφια τους. Ποιοι συγγενείς? Είναι οι φίλοι των Καλάς. Ζει σε υψόμετρο 2 με 3 χιλιάδες μέτρα. Έτσι πήρα το τζιπ
ληφθεί από το Πεσάβαρ, που είναι σε 200 μέτρα υψόμετρο. Ανέβηκα στα 3.500 μέτρα στο Λοβάρι Πας, το πέρασμα του Λοβάρι, από όπου σύμφωνα με την παράδοση πέρασαν τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατέβηκα στα 1.500, όπου είναι το Τσιτράλ, η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Και από το Τσιτράλ, με ειδική άδεια από την αστυνομία, ανέβηκα στα 2.500 μέτρα που ζει η φυλή των Καλά. Κάπου στην Κεντρική Ασία υπάρχει ένα παλιό μονοπάτι που στις άκρες του φυτρώνουν ελιές. Οι ντόπιοι το λένε ο δρόμος του Αλέξανδρου. Ψηλά, πάνω στις χαράδες του Ιδοκούχ, ο αέρας φέρνει πίσω τη λιχό από ένα ζεστό ελληνικό καλωσόρισμα. Ισπάτα Μπαϊάρ, σε ασπάζομαι αδερφέ. Ζουν σε 30 περίπου οικισμούς, σε 3 χαράδρες. Εκεί, αν και το περιβάλλον ήταν δύσκολο για μένα, καρτσάβραχα, ορεινό, χωρίς δρόμους, μονοπάτια, αισθάνθηκα σαν το σπίτι μου. Ίσως το έκαναν αυτό οι άνθρωποι που με φιλοξένησαν και με αντιμετώπισαν σαν συγγενή τους. Ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Είναι μια φυλή που έχει χαρακτηριστικά σαν του μεσογειακού τύπου ανθρώπου. Δηλαδή καλύπτει όλη την γκάμα του μελαχρινού μέχρι του ξανθού με γαλανά μάτια. Από παππού σε εγγονό κυκλοφορούν πολλές ιστορίες. Η πιο παλιά τους ιστορία έχει σχέση με τον Αλέξανδρο, με τον Σικάντε Ράζαν και τους στρατιώτες του που πέρασαν από τις κοιλάδες του, παντρεύτηκαν ντόπιες γυναίκες και τα παιδιά αυτών των στρατιωτών θεωρούνται ότι είναι τα μέλη της φυλής των Καλάς. Αυτή είναι η ιστορία που τους δένει με τη δική μας παράδοση. Τους ρώτησα, τι θα θέλατε από τους Έλληνες, γιατί είχαν πολλά προβλήματα. Φάρμακα, για τα φαρμακευτική αντιπαράθεση, όχι, γιατρούς, όχι, τρόφιμα. Τα παιδάκια είχαν ρητίδες από την αβιταμίνωση. Και δεν θεώρησα ότι ήταν σωστό εμείς εδώ οι Έλληνες να τα έχουμε όλα και κάποιοι άλλοι σε αυτό το σημείο του κόσμου, οι οποίοι μας μνημονεύουν εδώ και αιώνες και δεν ζητάν τίποτα από μας, να αντιμετωπίζουν τόσα πολλά προβλήματα. Τους ρώτησα τι θα θέλατε από τους σημερινούς Έλληνες. Και περίμενα μια εύκολη απάντηση για μένα, δηλαδή τρόφιμα, φάρμακα, χρήματα. Μου είπαν ένα σχολείο. Χρειαζόμαστε ένα σχολείο για τα παιδιά μας, να μην πηγαίνουν σε μουσουλμανικά σχολεία και αλλαξοπιστούν. Θέλουμε καλασικά σχολεία για να διατηρήσουμε την παραδοσή μας, γιατί κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Η γλώσσα των Καλάς είναι η Καλασαμούν. Είναι μια γλώσσα που σύμφωνα με τους γλωσσολόγους ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή φαμίλια των γλωσσών και έχει στοιχεία σανσκριτικά, περσικά, αλλά και λέξεις με ρίζα ελληνική. Εμείς, σαν μη ειδικοί βέβαια, μη γλωσσολόγοι, μπορούσαμε να δούμε ότι το ήλα των Καλάς σημαίνει έλα, το πίνο το λένε πίε, το έντερο είναι ίντρο, ο χαιρετισμός τους όπου ασπάζονται κιόλας είναι η σπάτα, και αυτό το λέει και μια Αμερικανίδα γλωσσολόγος που τους έχει μελετήσει, ο χειμώνας είναι χεμάν, υπάρχουν τέτοιες λέξεις με την ανάλογη ρίζα. Ήρθα στην Ελλάδα, πήγα στα γραφεία της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, τα συνδικαλιστικά σωματεία των εκπαιδευτικών, τους εξήγησα το αίτημα αυτής της φυλής και το πήραν υπό την αιγίδα τους. Για μένα από τότε, από το 1994, άρχισε ένας μαραθώνιος να γυρνάω σε σχολιά, σε πολιτιστικά κέντρα, σε διάφορες πόλεις και να μιλάω για αυτή τη φυλή και για τα προβλήματά τους.
Μαζεύαμε χρήματα, πουλούσαμε κάρτες. Οι μαθητές μας δίνανε την τυρόπιτα της ημέρας. Οι εκπαιδευτικοί δίνανε από ένα χιλιάρικο τότε. Οι Καλάς πρέπει να σας πω ότι δεν μας περιμένανε. Ήταν μεγάλη έκπληξη για αυτούς το ότι κρατήσαμε την υπόσχεσή μας. Ήταν συγκινητική η συνάντηση των Ελλήνων της ομάδας της πρώτης αποστολής και βέβαια από τότε κατάλαβαν ότι οι Έλληνες δεν είναι σαν τους άλλους τουρίστες που επισκέπτονται τις κοιλάδες τους. Δεν είναι οι τουρίστες οι δυτικοί που τους επισκέπτονται, κάθονται, τρώνε, κοιμούνται και φεύγουν, βγάζουν τους φωτογραφίες και φεύγουν και τους ξεχνούν. Και αυτό το έχουν καταλάβει γιατί για 8 συνεχή χρόνια πηγαίνουμε εκεί και κάνουμε από ένα έργο. Η πρώτη ομάδα, το μόνο που μπορούσε να κάνει βέβαια ήταν τα έργα της θεμελίωσης. Και φυσικά είχαμε τη βοήθεια των ντόπιων Καλάς που βοηθούσαν, όχι μόνο οι μεγάλοι αλλά ακόμα και τα μικρά παιδιά. Θυμάμαι ότι τα παιδάκια του χωριού Κρακάλ, γιατί εκεί έγινε το πρώτο σχολείο, κουβαλούσαν την πέτρα. Και όταν διαμαρτυρήθηκα, γιατί έβλεπα τους πατεράδες να δεν λένε στα παιδιά τους να φέρνουν την πέτρα, γιατί ήταν μικρόσωμα και κουβαλούσαν μεγάλες πέτρες, μου είπαν ότι αυτά τα παιδιά έχουν συνηθίσει σε αυτά τα βάρη, σε αυτή τη δουλειά και εξάλλου γινόταν το σχολείο τους και όλοι έπρεπε να δουλέψουν για να το αγαπήσουν, να το θεωρήσουν δικό τους. Έτσι έγιναν οι δύο πρώτες αίθουσες το 1995. Δεν ήταν όμως αρκετές. Προσπαθήσαμε και τον επόμενο χρόνο να μαζέψουμε χρήματα όταν ήρθαμε στην Ελλάδα και το καλοκαίρι του 1996 με μια άλλη καινούργια αποστολή ξαναπάμε στους Καλάς να χτίσουμε τις άλλες τρεις αίθουσες του σχολείου. Πρέπει να πω ότι οι Έλληνες αγκάλιασαν